Εκδηλήνε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλη σχεδόν τη χώρα, όπως υπογραμμίζει και ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, Γιώργος Καρυπίδης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης χρηματοδοτούνται μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Να πούμε ότι αυτό πριν από ένα μήνα βρισκόμασταν σε μια πρόσκληση που έκανε το Υπουργείο στην Αθήνα σχετικά με το θεσμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εκεί η άποψη είναι ότι όχι δεν θα συρρικρωθούν αλλά ούτε θα μειωθεί ο αριθμός των κέντρων, αλλά θα αυξηθεί ο αριθμός, το οποίο έμπρακτα έχει γίνει ήδη με νομούς όπως είναι της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, οι οποίοι για να πούμε να δώσουμε μια έτσι εικόνα. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένας νομός που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο πληθυσμό, είχε μόνο ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μαθητών κυρίως και των εκπαιδευτικών. Οπότε λοιπόν η φιλοσοφία είναι ότι θα διατηρηθούν τα κέντρα ως θεσμός. Βρέθηκε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα συνεχίσουν στη δημιουργία νέων κέντρων. Η δημιουργία ενός κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μια περιοχή έχει πολλαπλά ωφέλη. Από τη μία πλευρά στη μελέτη της βιοποικιλότητας της περιοχής και από την άλλη στο κομμάτι της προσέλευσης των επισκεπτών. Ενώ παράλληλα, όπως σημειώνει και ο κ. Καρυπίδης, θα πρέπει και οι Δήμοι οι οποίοι θέλουν να έχουν στην περιοχή τους ένα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού καταθέσουν τη σχετική μελέτη, θα πρέπει μετά να μπορούν να το συντηρούν οικονομικά. Αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί είναι ότι οι Δήμοι οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να κάνουν ένα κάποιο κέντρο περιβαλλοντικό στο Δήμο τους με μια πολύ καλή πρόταση, το Υπουργείο είναι ανοιχτό στην διαδικασία να υλοποιήσει την επιθυμία αυτή, αρκεί να μπορούν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οικονομικά να στηρίξουν ένα τέτοιο θεσμό. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το ζούμε εμείς, όπου στο Δήμο Παρανεστίου ένας βασικός λόγος που μπορούμε να λειτουργούμε με πολύ καλή οργάνωση είναι η οικονομική υποστήριξη που έχουμε. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε ότι πέρα από το οικονομικό χρειάζεται και υποστήριξη σε επίπεδο έτσι, ας το πούμε, ψυχολογικό. Είναι από το Δήμο Παρανεστίου, ο οποίος, αν και ξέρετε, είναι ένας πολύ μικρός Δήμος, από τους μικρότερους στην Ελλάδα, είναι από τους Δήμους οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη λειτουργία του θεσμού αυτού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή θέση ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα στο θεσμό αυτό.